αξιόγημα εκπρόσωπο της Ανδριακής Κοινότητας και στίχος κυκλημένη, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτη, μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα. Καθώς σήμερα για τρίτη φορά έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας την ημερίδα επιβλέπων αυτοκλειδιών των αρχικών προεκλογών Ίσαλος ΝΕΤ. Μια πρωτομιλία η οποία αποτελεί ένα σταθερό διάβολο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπροσώπων της Ανδριακής Κοινότητας και των νέων που επιλέγουν σήμερα να συνεχίσουν την αξιοθαύμαστη ναυτική και ναυτιλιακή μας παράδοση στις θάλασσες του κόσμου. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης αποτελεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με σημαντική ιστορία για τη χώρα και την τοπική κοινωνία, με συνεχή λειτουργία για πάνω από 50 χρόνια. Προσφάτως έχει εξυγχρονίσει τις μεθόδους διδασκαλίας της με την απόκτηση προσωμιωτών και τη δημιουργία νέων εργαστηρίων, ενώ ετός του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραλαβή ακόμη 2 νέων εργαστηρίων. Παράλληλα, συμμετέχει σε δράσεις για την ενημέρωση των νέων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ναυτικό επάγγελμα και λαμβάνει μέρος σε φεστιβάλ επαγγελματικού προσανατολισμού. Ως διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στον κύριο Λεωνίδα Τιφιάδη Ευγενίδη, ναυτιλιακό προεδρευτικό ΑΕΜΟ, ο οποίος μας τιμά και σήμερα με την παρουσία του και να του εκφράσω ακόμη μια φορά τις θερμότερες ευχαριστίες του για την αμέριστη και διαχρονική προσφορά του στην ναυτική εκπαίδευση. Μην θέλω να σας κουράσω άλλο, θα ήθελα να ευχηθώ στους διοργανωτές και τους εκπροσώπους των εταιριών καλή επιτυχία στις δράσεις της σημερινής ημερίδας, μέσω των οποίων θα δοθεί ευκαιρία στους σπουδαστές και σπουδάστες της ΑΕΜ Κρήτης και αυριανούς αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού να ενημερωθούν και να συνομιλήσουν με έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου. Κλείνοντας, σας μεταφέρω τις ευχές του Αρχιτριάρχου Λιμενικού Σώματος, κ. Πετρόπουλου Ελευθέριου, διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, ο οποίος λόγω ανεπτυγμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Ευγενίδη, κύριε Αντιδήμαρχε, αξιότιμοι καλεσμένοι, εκπρόσωποι των ναυτιλιακών εταιριών, αγαπητοί μας σπουδαστές και σπουδαστές με ιδιαίτερα μια ιστορική σχολή ποιάτων, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην ημερίδα που διοργανώνει η Ίσαλος ΝΕΤ. Να τους ευχαριστήσω για πολλοστήρη φορά, γιατί είναι για συνεχόμενη, αν θυμάμαι καλά, τρίτη χρονιά που γίνεται στις εγκαταστάσεις της σχολής μας. Και πριν είχε γίνει στο αμφιθέατρο της ΑΝΕΚ, κάποια χρόνια πριν. Είναι πολύ σημαντικό που έρχονται εδώ. Είναι η πρώτη, να σας βοηθήσουν να κάνετε την πρώτη επαφή με τις ναυτιλιακές εταιρείες, να κάνετε το πρώτο ξεκίνημά σας στο χώρο της ναυτιλίας. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική έτσι, ημερίδα, ώστε να έχετε την πρώτη επαφή. Βάσει των τελευταίων, να το πω στατιστικών, έτσι, της τελευταίας χρονιάς, 86% των σπουδαστών των αντιστοίχων πρωτοετών του περσινού έτους βρήκαν δουλειά, εργάστηκαν... Τους έφυγε το χαιρετισμό του ο Διευθυντής και Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών, κ. Κανακάκης Ευάγγελος. Κυρίες και κύριοι, μέρος των καθηγητών της σχολής. Σας καλωσορίζω στη δωρεάν και δημόσια Σχολή Μηχανικών σαν μία από τις τέσσερις της χώρας. Και το δημόσια τονίζεται. Η σχολή μας των Μηχανικών από το 1998 έχει δώσει την αφιλία πάνω από 2.500 αξιωματικούς. Σήμερα έχουμε ικανό προσωπικό με 4 πρώτους μηχανικούς ενεργεία, ένα συνταξιούχο κλίακο, 3 ανθρώπους μεταφορικό και 4 μεταφορικό, αν θυμάμαι καλά τα προσωπικά, γύρω σε αριθμό 20 είναι αυτή. Έχουμε νέα, καινούργια, στελεχωμένα κάτω το 50% του μοναδικού εργαστήρια, προσωμιωτή μηχανοστασίου, εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών, εργαστήριο ηλεκτρονικών, εργαστήριο συστημάτων αυτομάτων ελέγχου, περιμένουμε ψυχικές μηχανές και καύσιμα και έχουμε κλείσει από εργαστήρια και εξεργαστήριο πρότυπο εξοπλισμό όπως αυτό που βλέπετε στο προγράφημα. Πρέπει εδώ στη Σούδα και παρέχει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και θα ήθελα να δώσω και τα συγχαρητήρια μου και στο διοικητήριο που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο αναβαθμιστή αυτή τη σχολή.
Σας θα ήθελα να σας καλωσορίσω, θα ήθελα να σας κουράσω. Αυτά, τίποτα άλλο. Κύριε Κιτάκ, συμμονογιώτατε, κύριε Πρόεδρε του Δήμαρχου Σουγενίδη και συνάδελφοι, κύριε Αντιδήμαρχε, μέλη του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού, αγαπητές σπουδάστρες, αγαπητές σπουδαστές, είναι ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ακαδημία, γιατί αυτή η παράδοση χιλετιών που έχει η πατρίδα μας και η σχέση της με τη θάλασσα, τη διαπιστώνει κανείς βλέποντας την αγάπη που υπάρχει, που είναι διάχυτη στο περιβάλλον της Ακαδημίας, μια αγάπη που φαίνεται πρώτα-πρώτα από εσάς τις σπουδάστρες και τους σπουδαστές που έχετε επιλέξει να σπουδάσετε το επάγγελμα και να το ασκήσετε στη συνέχεια. Φαίνεται από το εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας, το οποίο περιλαμβάνει και ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος, πρακτική άσκηση. Κάτι, ένα θεσμό τον οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε και στα υπόλοιπα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γιατί πραγματικά κανείς πρέπει να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Φαίνεται από τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, τους προσωμιωτές και με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαγιονίδη για την στήριξη που έχει παράσχει όλα αυτά τα χρόνια στην Ακαδημία ως βουλευτής, ως εκπρόσωπος του λαού των Ακαδημίων για αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας. Εκπρόσωποι θεσμών και φορέων, αγαπητοί μαθητές, θα μου επιτρέψετε να είμαι λιτός λόγω των γεγονότων που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Αισθάνομαι περήφανος για την Ακαδημία η οποία πράγματι προσφέρει υψηλού επίπεδου γνώσης στους μαθητές. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία και να είστε σίγουροι ότι μας κάνετε περήφανοι ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο την ελληνική σημαία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε όπως προσέχει στο βήμα και το χαιρετισμό του ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Ιδρύματος Ευγενίδου και ναυτιλιακός φωτογραφής του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO, κ. Δημητριάδης Ευγενίδης Λεωνίδας. Κύριε συνομιλητή, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε βουλευτές, αξιότιμοι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας, όπως εκλεγμένοι, φίλε Χάρη Παπά, να ήταν μαζί μας ο Γιάννης Οπίσιας, η Ένωση του Ισαρμογινέτ, μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε όλοι εδώ, συνάδελφοι από το χώρο της ναυτιλίας, καπετάνια, είναι μεγάλη πραγματικά χαρά και ξέρετε τώρα, στο κλίμα, και θα συμφωνήσω ότι είναι βαρύ το κλίμα των ημερών, αλλά και εμείς όταν πέφτουμε οφείλουμε να σηκωνόμαστε. Έχετε τη χαρά να είσαστε σε μια σπουδαία ΕΜ. Είναι μία από τις ΕΜ και τα καλύτερα κτίρια, τις καλύτερες υποδομές, αλλά πιστεύω ότι πάνω απ' όλα έχει καλούς δασκάλους και μια εξαιρετική διοίκηση. Και το λέω με την εμπειρία μου, αυτά που έχω δει, επομένως είστε σε ένα τα πλαίσια του ρεαλισμού και του εφικτού πολύ καλό οικοσύστημα. Οπωσδήποτε θέλουμε τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει μία προσπάθεια με την πολιτεία, δεν έχει ολοκληρωθεί να γίνει. Η σημασία πήγαμε με ένα μεγάλο ή ένα μικρό βαθμό. Πρέπει να μάθουμε, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και από εκεί και μετά, κερδίζετε ένα διαβατήριο, γιατί δεν επιλέγω ναυτιλία, έχετε επιλέξει ναυτιλία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι μπήκατε να βγείτε. Κύριε Διοικητά, πόσοι μπήκαμε? 200 άτομα. Εγώ θα στεναχωρηθούν αν βγαίνουν λιγότεροι από 180 κάθε χρονιά. Δεν αναπτυχθώ ένα μικρό ποσοστό ότι είναι λογικό, γιατί κάποιοι δεχόμαστε, δεν μας αρέσει η θάλασσα. Αλλά από εκεί και μετά και ο καθένας πρέπει να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό διαβατήριο και αυτό το οποίο πρέπει να μάθετε είναι ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία που πάνω απ' όλα είναι το οικοσύστημα και το ανήκει. Ξέρετε, μερικές φορές υπάρχει παρανόηση που λέμε σαφή, περιβαλλοντικά αφιλική και αποτελεσματική δράση που συμβάλλει στην Ελλάδα σε ένα τομέα της χώρας. Αυτό το διαβατήριο μπορεί να επιφανεί. Πάρετε την ευκαιρία, είναι εδώ οι άνθρωποι που άφησαν τις δουλειές τους. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό
Όχι. Και σημαντικότατο είναι μετά από πάω τέτοιος, να πάτε να δείτε για το πάρκο της εταιρείας και τα λοιπά. Αλλά ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εδώ. Μην το δείτε το θέμα παθητικά. Πάρτε ερωτήσεις, παρακολουθήστε το διάλογο, συμμετέχετε. Να μείνετε βαθιά συμμετοχή. Μην αφήσετε τον χρόνο να πάει χαμένο. Καλή δύναμη και καλά σας ταξίδια. Φοιτητές, οι οποίοι σήμερα κλήθηκαν να επιστρέψουν μετά από αρκετά χρόνια, τιμώντας μας με την παρουσία τους. Παρακαλούμε τον κύριο Φραντζεσκάκη Στυλιανό, κλήρχο Α τάξη εμπορικού ναυτικού και τέος διευθυντής σχολής κλειάρχων, όπως προσέχει. Κύριε συμπλήρωση μέσω χώρο αυτό, τον οποίο υπηρέτησα 23 χρόνια. Αλλιώς περίμενα να πω και αλλιώς πιένω. Ξεκάς και εμένους που μου δίνει αυτό το θεραίο πρώην μαθητής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκλεκτή διοίκηση και διεύθυνση που δεν μας ξεχνάνε. Σε όλες τις εκδηλώσεις που μας καλούνε, νιώθω όμορφα ύστερα από τόσα χρόνια να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, να με βλέπω δεξιά και αριστερά στις φωτογραφίες που κοσμούν την αίθουσα και με τόσο κόπο έβαλε η σχολή και διακόσμησε την αίθουσα. Δεν θα μακρυγνωρίσω. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να παρευρεθούμε εδώ. Οι προναλήσαντες συνάδελφοι μου, ο κ. Φραντζεσκάκης και ο κ. Κασελάκης, αναφέρθηκαν. Σε αυτά σας θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ. Εγώ θα ευχηθώ στους νέους σπουδαστές να έχουν γαλήνιες θάλασσες, καλά ταξίδια και να μην ξεχνάμε ότι τη θάλασσα δεν τη φοβόμαστε, τη σεβόμαστε. Ακούω αυτό, μπράβο. Έχουμε δηλαδή αυτή τη συναισθηματική όμορφη ανάμνηση και την ευχαριστία στους παλιούς ανθρώπους αυτούς. Θα ήθελα να το δώσω στο αγαπητό φίλο Μανώλη, έτσι μόλι με την αγάπη. Δεν ξέρετε πόσο χάρηκε που το άκουσε ότι θα τιμηθεί. Και στην κατάσταση που βρίσκεται είναι τόσο χρήσιμο και τόσο. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να παραλάβει ο κύριος Πλασινός και ο κύριος Κλωδάκης. Χθες είδα τον κύριο Θωμόπουλο κολυμπάει στο σταυρό, μια χαρά. Ήταν και δασκάλα και εμένα και τη συνάντησα ως συνάδελφο εδώ. Τον κύριο Κλωδάκη επίσης τον είχα δάσκαλό μου, το συνάντησα συνάδελφο εδώ. Άρα είμαστε πολλά χρόνια εδώ. Σας ευχαριστώ όλους. Με τη Σοφία Τζικαλάκη προσληθήκαμε περίπου τον ίδιο χρόνο. Δίδαξε εδώ για περίπου 30 χρόνια. Ήταν άρεστη στην ναυτική ορολογία, είχε μπει τόσο πολύ στο πνεύμα που την ταλούσαμε όλοι και φωνάζαμε «Καπτά Σοφία». Λοιπόν, σε αυτή την ημερίδα, ελπίζουμε ότι θα βγουν ωραία συμπεράσματα από εδώ, θα γνωρίσετε τις εταιρείες, θα σας γνωρίσουν και εκείνες. Είσαστε μια σχολή που για μας είστε στολίδι της ναυτικής εκπαίδευσης, μαζί βέβαια και με άλλες σχολές, αλλά νομίζω ότι εδώ βλέπω και την προσπάθεια που γίνεται και αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά είναι εξαιρετική η προσπάθεια και τα αποτελέσματα αναμένονται να είναι θεαματικά και σε επίπεδο σπουδών.